νέα προβοκάτσια των Τούρκων δεν μένει αναπάντητη από την Ελλάδα. Γεωργία Γαρατζιώτη, το Υπουργείο Άμυνας βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Μήνα η Αθήνα απορρίπτει τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Η Τουρκία, όπως μαθαίνω, έχει δεσμεύσει περιοχή εντός τουρκικού εναέριου χώρου μέσα στην Τουρκία για την τουρκική, επισημαίνω, άσκηση Nexus 6 που γίνεται μία φορά το μήνα με τη συμμετοχή νατοϊκού υπτάμενου ραντάρ. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, το υπτάμενο ραντάρ AWACS βρισκόταν εντός τουρκικού εναέριου χώρου και περίμενε τα τουρκικά μαχητικά για να ξεκινήσει η άσκηση. Το υπτάμενο ραντάρ θα έλεγχε περιοχή εκτός FIR Αθηνών. Όπως επισημαίνουν στρατιωτικές πηγές στο Όπεν, χθες δεν υπήρχε καμία ανατολική άσκηση στο Αιγαίο. Πριν λοιπόν ξεκινήσει η άσκησή τους, οι Τούρκοι, συγκεκριμένα 6 τουρκικά F-16, μπήκαν στο βόρειο Αιγαίο από τη Λέσβο, παραβιάζοντας τον εθνικό εναέριο χώρο. Ουσιαστικά έκαναν το γύρο της Λέσβου και παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο. Ελληνικά μαχητικά F-16 και Mirage 2005 που απογειώθηκαν από το Βόλο και από τη Σκύρο έσπευσαν να αναγνωρίσουν και να αναχαιτήσουν τα τουρκικά μαχητικά. Μάλιστα, οι αναχαιτήσεις εξελίχθηκαν μήνα σε 3 σκληρές αερομαχίες, σε 3 εμπλοκές μεταξύ ελληνικών και τουρκικών μαχητικών. Τώρα, μήνα πρόκειται ουσιαστικά, μου λένε στρατιωτικές πηγές, για μία ακόμα προσπάθεια από την Τουρκία να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα μέσα σε 48 ώρες με συνεχόμενα fake news. Ο στόχος των Τούρκων μήνα είναι προφανής. Προσπαθούν να κατηγορήσουν την Αθήνα στο ΝΑΤΟ με ασύστολα ψέματα. Κάνοντας το άσπρο μαύρο, προσπαθούν να παρουσιάσουν την Αθήνα ως επιτιθέμενη χώρα στο Αιγαίο, την ώρα που καθημερινά με τα μαχητικά τους παραβιάζουν τον εθνικό εναέριο χώρο και κάνουν υπερπτήσεις σε ελληνικά νησιά. Σε ευχαριστώ πολύ, Γεωργία. Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε φοιτητές του Χάρβαρντ για τις προτεραιότητες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, παρουσίασε και χάρτες για την τουρκική επιθετικότητα και τη γαλάζια πατρίδα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει συνεννόηση με την Άγκυρα την ώρα που διεκδικεί το μισό Αιγαίο. This is a Turkish map. You see where's the dividing line, and you see that Crete is also colored red. Now, if Turkey starts from that point of view, how can we ever have a good understanding with Turkey?